Πολύ, να είστε καλά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εδώ βρίσκεται μαζί μας ο υπονάβαρχος Ναποστρατεία του Λιμενικού Σώματος, ο κύριος Νικουσπανός. Κύριε Σπανέ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πλέον από το μετερίζι του αναλυτή για θέματα όπου αφορούν την ακτοπλοεία, την αυσιπλοεία και όλα τα όσα συμβαίνουν μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτή η ιστορία με το πλοίο της Αιγύπτου έχει πολλά από πίσω. Τι μετέφερε έχουμε μάθει. Μάθατε. Όχι, το επίσημο. Ποιο ήταν το δηλωμένο επίσημο φορτίο, γιατί εδώ κάτι άλλο έχει συμβεί. Για πείτε μας. Κύριε Παφάντη, ένα πλοίο όταν ξεκινάει από ένα λιμάνι για να πάει σε κάποιο άλλο και φορτώνει κάποιο συγκεκριμένο φορτίο, πρέπει να έχει το cargo manifest μαζί. Είναι η φορτωτική του. Ωραία. Αν πού το δηλώνει φορτωτική, αυτό, σε ποιες χώρες, από τις χώρες που θα το δηλώνει. Το δηλώνει την ώρα που φορτώνει στο λιμάνι φόρτωσης και το δηλώνει και στο λιμάνι εκφόρτωσης ή ναι, στα λιμάνια εκφόρτωσης. Ωραία. Γιατί μπορεί να είναι δύο ή τρία λιμάνια. Αυτό είχε δηλώσει κατά δήλωσή τους ότι είχε μέσα αλάτι. Τι είχε? Αλάτι. Αλάτι. Ναι. Αλάτι. Σαν μπαρία του είχε αλάτι. Μάλλον σε χύμα φορτίο. Όχι, υπάρχει φορτίο αλάτι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Προς το εσύ, να το πούμε. Με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ένα τέτοιο πλοίο, ναι, επειδή, λόγω της ιδιότητάς μου, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ την κατάσταση και τα γνωρίζω πολύ καλά, τέτοιου είδους πλοία στην αγορά με σημαία κομμόρος, τόσο ακατάλληλα πλοία, δυστυχώς παρακολουθούνται για άλλο σκοπό και όχι για τα φορτία τα οποία μεταφέρουν. Τι θέλω να πω. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο πλοίο, από την ιδιότητά μου γνωρίζω πολύ καλά ότι ήταν παρακολουθούμενο για να μεταφέρει μετανάστες. Ναι. Να το πω πολύ απλά. Και αυτό είναι που με φοβίζει, είναι κάτι που το λέω πρώτη φορά τώρα σε εσάς, είναι κάτι που με φοβίζει μετά από την ναυτική αυτή τραγωδία που έχουμε, την απαράδεκτη κατά τη διαδικασία του πλοιάρχου, γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ. Και αυτό είναι και ένας λόγος που εμένα. Τα ερωτήματα που μου δημιουργεί, ναι, από την ώρα που πήρε νερά, από την ώρα που είχε το πρόβλημα. Άρα μιλάτε. Την ώρα που λέτε τώρα ότι εκτός από τα 14 άτομα πλήρωμα, ότι ενδεχομένως υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στα μπάρια του πλοίου. Εγώ οφείλω να το πω, δεδομένου και της εμπειρίας μου και των θεμάτων που γνωρίζω για τα πλοία αυτά, ότι πλοία τέτοιου είδους. Τι θα το έλεγε ο διασωθής, ο οποίος ήταν μέλος πληρώματος. Μπορεί να μην ξέρει τίποτα. Μπορεί να μην ξέρει. Και το πληρώματα πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουν τίποτα. Ωστόσο, κατ' εμέ, επειδή το πλοίο βρίσκεται σε 200 μέτρα βάθος, οφείλουμε να το ανελκύσουμε, να δούμε τελικά τι φορτίο έχει μέσα. Πάντως, να είστε σίγουροι, μόνο αλάτι δεν θα έχει. Κάτι άλλο θα έχει. Και αυτό είναι για πάρα πολύ σοβαρό. Και κάνουμε και το βίντεο, έτσι, για να το δείξουν. Ωραία. Και κάτι άλλο, κύριε Παφάντη, πρέπει να ενεργήσει το πλοίο και για τους λόγους που αναφέρω, που είναι πρωτίστως οι πιο σοβαροί, διότι ψάχνουμε και μέρος του πληρώματος το οποίο μπορεί να πήγε μαζί με το πλοίο κάτω. Κάποια μέλη του πληρώματος. Εγκλωβίστηκαν στο μηχανοστάσιο, η γέφυρα δεν πρόλαβε γιατί. Πώς θα το πληρώσει τώρα 200 μέτρα για να κάνει μια ανέλυση? Υπάρχουν διαδικασίες σύμφωνα με το νόμο 2881. Ναι. Ποιος θα το πληρώσει? Ο οποίος ορίζει, το πληρώνει συνήθως αυτός ο οποίος έχει το πλοίο. Η εταιρεία του πλοίου. Σημαία κάτι, κομμόρες, καμόρες, τι. Ναι, αλλά υπάρχει διαχείριση. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή άντε ψάξε να του βρει. Υπάρχει διαχειρίστρια εταιρεία στην Αίγυπτο, έχουμε τα παραστατικά, γνωρίζουμε ποιοι είναι. Ό,τι και να είναι, κάτι θα βρούμε. Εν πάση περιπτώσει, το κόστος μπορεί να το αναλάβει και το δημόσιο και να το χρεώσει στον συνδιαχείριστη. Υπάρχει και το κλαμπ, κύριε Υποφάντη. Υπάρχει και το κλαμπ, το οποίο είναι iClub, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να πληρώσει για αυτές τους είδους ενεργήσεις. Όμως να ξέρετε ότι αυτό το ναυάγιο που είδατε εδώ, θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό κατ' εμέ, εκεί που έγινε όπως έγινε, διότι το πλοίο. Από τα αρχεία τα οποία έχουμε περισυλλέξει, σας έχω φέρει και μία λίστα με τις παρατηρήσεις, την τελευταία σε ευρωπαϊκό λιμάνι, είχε 65 παρατηρήσεις, εκ των οποίων 45 ήταν σοβαρότατες για την ασφάλεια του και είχε σχέση με την κατασκευή του και τα σωστικά του. Αυτό σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος μας σήμερα. Είναι πιο μικρή χρονικά η εκπομπή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ό,τι νεότερο εδώ μαζί μας.